Αγαπητοί συνάδελφοι της ΛΑΡΚΟ, για μια ακόμη φορά υποκλινόμαστε στον τετράχρονο αγώνα σας, που η Ομοσπονδία ήταν, είναι και θα είναι στο πλευρό σας. Αυτός ο αγώνας που έγινε μέχρι τώρα, ο τετράχρονος, που ξεσήκωσε όλους τους φορείς και όλο το συνδικαλιστικό γίγνεσθε της Ελλάδος, έγινε, ίσως προφωνεί σε τόσο μεγάλη έκταση, με την ενότητα καταρχήν των ίδιων των οργανωμένων. Και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να συνεχιστεί και να φτάσουμε μέχρι τέλους. Επειδή εδώ εκπροσωπώ και το ΙΓΜΕ, το Συνδικάτο ΙΓΜΕ, πρέπει να σας πω, γιατί σαν Ομοσπονδία Μεταλλουρίχων έχουμε και τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ 4 από τα 5 και έχουμε το Συνδικάτο ΙΓΜΕ. Το Συνδικάτο ΙΓΜΕ τι είναι? Το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών είναι η υπηρεσία του κράτους από το 1952 που ερευνά και βρίσκει τον ρηκτό πλούτο. Ο ρηκτό πλούτο όμως που δεν τον καρπώνεται ο λαός. Που ναι μεν ερευνάται, δίδεται σε κοράκια και τώρα τελευταία που έχει, να το πω έτσι, λυσάξει το σύστημα ντόπιο, εγχώριο και παγκόσμιο, να τα δίνουν όλες οι ιδιώτες σε κοράκια για να αποζημούν τον κόπο, το υδρότα μας και να κλέβουν από το λαό. Η εισήγηση του Προέδρου ήταν αποκαλυπτική όσον αφορά τα νούμερα, γιατί εκεί αποκαλύπτεται και φαντάζεται κανείς, αν τα βάλει λίγο στο μυαλό του, πώς με τόσα δισεκατομμύρια που θα αρπάξει, όποιος θα αρπάξει τη ΛΑΡΚΟ, και οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν, δεν θα ξέρουν που, αν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα, αν θα τους πάρει, τι καλά θα ήτανε αυτός ο πλούτος, ο ρηκτός, που έχουμε ένα τεράστιο πλούτο, που έχουμε τώρα τα λιγνητορυχεία τα οποία τα κλείνουν παντού και βάζουν πάνω φωτοβολταϊκά για να μην είναι εύκολο να ξαναλειτουργήσουν, που είναι ένα ρηκτό δικό μας πολύ χρήσιμο και πολύτιμο και αυτό φάνηκε από τον πόλεμο της, το ρωσοκρανικό πόλεμο, ρωσοουκρανικό. Και θέλουν, φανταστείτε δηλαδή, να είχαμε ένα κράτος που η εργατική τάξη να κάναμε κομμάτι στον τόπο μας. Με όλα αυτά το πλούτο που παράγαμε, θα είχαμε υγεία, θα είχαμε δωρεάν παιδεία, θα είχαμε καθηγητές παντού, τα νοσοκομεία γεμάτα, δωρεάν νοσοκομεία και όχι ιδιώτες. Και ένα σωρό άλλα προνόμια που θα έπρεπε να έχει ο λαός μας και να τα απολαμβάνει πλωσιοπάροχα. Και όχι να βιτοζωεί πότε με την ακρίβεια, πότε με τις κρίσεις, πότε με διάφορα πράγματα. Επειδή λοιπόν στο ΙΓΜΕ είχαμε φτάσει να έχουμε 1.284 υπαλλήλους το 1991, αυτή τη στιγμή είμαστε 135, με φθήνουσα πορεία πολύ δραματική, σε 3-4 χρόνια θα έχουν μείνει κάτω από 60, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και για μας, αλλά και για την Ομοσπονδία, που θα πρέπει να γίνουν νέα κινητοποιήσεις και αγώνες, προκειμένου να μην χαθεί αυτή η υπηρεσία. Τι κάνουν όμως για να μην παίρνουν μόνιμο προσωπικό? Παίρνουν συναδέλφους με μπλοκάκια, τους κρατάνε κάποιο διάστημα με διάφορα έργα, το ΕΣΠΑ ή διάφορα άλλα έργα, και όταν φεύγουν, σε απολύουν. Τώρα λοιπόν το Δεκέμβριο απολύσαν 90 άτομα που είχαν πάρει εδώ και 4-5 χρόνια για τα έργα το ΕΣΠΑ, με μπλοκάκια, με διάφορες ελεκτικές μορφές εργασίες. Φανταστείτε, τι τηλεκτήσεις, σύμβαση μίσθωσης έργου, διαδικτύο παροχής υπηρεσιών και διάφορες άλλες τέτοιες μορφές, οι οποίες να μην έχουν ούτε εργασιακά δικαιώματα, αλλά όταν και φεύγουν να μην παίρνουν αποζημίωση. Και όχι μόνο να μην παίρνουν αποζημίωση, να μην μπαίνουν και στον ΟΕΔ να πάρουν ταμείο ανεργίας. Εδώ λοιπόν είμαστε σε μια φάση, σαν Ομοσπονδία, εγώ κάνω μια πρόταση, και την οποία θα τη δεχτεί το Σωματείο, μάλλον το είχαμε συζητήσει πριν μερικούς μήνες με τον Πρόεδρο, να γίνει μια ημερίδα, και επειδή δόθηκε αυτή η παράτηση πάλι με αγώνα η τρίμηνη, και αυτό το τρίμηνο πιστεύω ότι θα είναι πολύ κρίσιμο για την μετέπειτα αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και όχι μόνο, να γίνει ενδεχομένως το πρώτο δεκαμφιθήμηρο το Μερτίο μια μεγάλη μερίδα, ή μπορεί να είναι και διημερίδα, με επιστημονικούς φορείς και πολιτικούς φορείς στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να αναλύσουμε εκεί πέρα όλα αυτά τα γεγονότα για τον ρηκτό πλούτο, ποιος τον ερευνά, πού πάει, ποιος καρπώνεται και που πάνε τόσα δισεκατομμύρια, αν πω τρισεκατομμύρια, που θα μπορούσε να είναι δικά μας λεφτά του λαού. Λοιπόν, αυτό έχω να πω. Εμείς θα συμμετέσχουμε, ούτως ή άλλως συμμετέσχουμε σε όλες τις δράσεις του Σωματείου όπου κατευθύνεται. Είμαστε εμείς
και δίπλα και πλάι και όπως μπορούμε ενισχύουμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι σε αυτή τη φάση θα τους ταράξει λίγο και πολιτικά και στα ελληνικά και στα παγκόσμια ύδατα. Και να δω, βέβαια αυτό δεν ακυρώνει ότι δεν θα γίνουν άλλες μορφές κινητοποίησης, αλλά και αυτό είναι μια μορφή κινητοποίησης που πιστεύω ότι ενδεχομένως μάλλον μπορεί να βγει και κάποιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ.